Σε μια κίνηση αλληλεγγύης προχώρησαν οι μαθητές, οι γονείς και οι δάσκαλοι του Διθέσιου Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Τρικόρφου. Συγκέντρωσαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Οι μαθητές, οι γονείς και οι δάσκαλοι ενός μικρού σχολείου του Δήμου Ναυπακτίας έστειλαν το δικό τους μήνυμα αλληλεγγύης στα παιδιά που έχουν ανάγκη αυτές τις γιορτινές ημέρες που έρχονται. Στην κάμερα του Ιόνιαν μίλησε ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Τρικόρφου, Ηλία Τζόκας. Οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Τρικόρφου έδειξαν έμπρακτα για μία ακόμη φορά την συμπαράστασή τους, προσφέροντας από το υστέρημά τους, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες εποχές, στο χαμόγελο του παιδιού. Να πούμε ότι έχουν συγκεντρωθεί πάρα πολλά αντικείμενα, τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης. Σε σχέση και με τον αριθμό των παιδιών. Και σε σχέση ακριβώς με τον αριθμό των παιδιών. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε 23 παιδιά στο δημοτικό σχολείο και 7 παιδιά στο νηπιαγωγείο. Παρ' όλα αυτά, δείξαμε ότι και πάλι, για μία ακόμη φορά την συμπαράστασή μας στα παιδιά που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Από τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Τρικόρφου και του Νηπιαγωγείου Τρικόρφου, ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές. Να είστε πάντα καλά. Το χαμόγελο του παιδιού ιδρύθηκε το 1995 από τον 10χρονο Ανδρέα Γιαννόπουλο, ο οποίος λίγο πριν φύγει από την ζωή εξέφρασε στο ημερολόγιο του την επιθυμία να δημιουργηθεί ένα σύλλογος για να έχουν όλα τα παιδιά αγάπη, στοργή, ενδιαφέρον και σεβασμό. Μέχρι σήμερα το χαμόγελο του παιδιού έχει στηρίξει περισσότερα από 1.200.000 παιδιά και τις οικογένειές τους.